Καινοτομία και αναπτυξιακό δυναμισμό χαρακτηρίζουν τόσο την έκθεση Artozima στη Θεσσαλονίκη, όσο και την Athens International Jewelry, με τι οποίε συνεχίζεται το φετινό εκθεσιακό πρόγραμμα του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκη, ΔΕΘΙΕΛ Expo. Ξεκινάει η Artozima, είναι μια πολύ σημαντική έκθεση για τον κλάδο τη αρτοζαχαροπλαστική. Η Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση και στην αρτοπία και στην ζαχαροπλαστική. Είναι μια καλή έκθεση, είναι η δεύτερη της φετινής σεζόν. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι θα είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων. Πραγματικά έχει καθιερωθεί να είναι η μεγάλη έκθεση του κλάδου. Θα έχουμε περισσότερους από 200 εκθέτες από 8 χώρες. Θα έχουμε και επισκέπτες επαγγελματίες από πολλές χώρες του εξωτερικού. Επομένως, θα γίνει πραγματικά ένα πολύ σημαντικό κλαδικό γεγονός που αφορά την αρτοπία και τη ζαχαροπλαστική. Η 11η Artozima θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου με 44% αύξηση των εκθετήριων χώρων της και 46% άνοδο στον αριθμό των άμεσων εκθετών σε σύγκριση με το 2022, αποτελώντας το σημείο συνάντησης του κλάδου της αρτοζαχαροπλαστικής. Ειδικότερα, συνολικά οι εκθέτες αγγίζουν τους 206, ενώ συμμετέχουν 19 άμεσοι ξένοι εκθέτες από 8 χώρες όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ιταλία. Συγκεντρώνει επίσης 30 μεμονωμένους full hosted buyers από 12 χώρες, αλλά και ομαδικές αποστολές επισκεπτών από Σκόπια και Βουλγαρία, με το συνολικό αριθμό να ξεπερνά τους 100. Τα προϊόντα της έκθεσης, που συγκεντρώνει τις σημαντικότερες επιχειρήσεις πρώτων υλών αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής, απευθύνονται σε δίκτυα διανομής αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καφέ. Περιμένουμε να δούμε πολλά πράγματα. Καταρχήν, φέτος η Artozima είναι πολύ μεγαλύτερη από την προηγούμενη, είναι κατά 35% μεγαλύτερη. Αυτό δείχνει τη δυναμική που έχει ο κλάδος. Εμείς ξεκινάμε σαν αρτοποιή με το μότο μας ότι το φρέσκο έχει όνομα, ελληνικός παραδοσιακός φούρνος. Περιμένουμε να δούμε και πολλά εργαστήρια αρτοποιίας. Περιμένουμε το 6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψωμιού. Έχουμε την εθνική ομάδα αρτοποιίας, η οποία συμμετείχε στο Coupe du Monde de la Boulangerie στην Γαλλία. Πήρε την 7η θέση ανάμεσα σε 12 χώρες και θα κάνει το ίδιο πρόγραμμα εδώ. Γενικά περιμένουμε και καινούργιες τάσεις και σε αρτοποιήματα και σε μηχανήματα. Είναι μια γιορτή του κλάδου. Η συντεχνία αγκαλιάζει όπως κάθε φορά την Artozima. Artozima η οποία θα δούμε όλοι μια πολύ μεγαλύτερη έκθεση από τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σημαντική για την πόλη και γι' αυτό έχουμε και Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που θα έρθουν ζαχαροπλάστες από όλη την Ελλάδα για να δουν την έκθεση και να συμμετέχουν σε εργασίες συντεχνίας. Στις παράλληλες εκδηλώσεις της Artozima ξεχωρίζουν το 6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψωμιού, που έχει ως στόχο την προώθηση της νέας γενιάς του κλάδου, αλλά και το Pastry Lab, που εκλεκτοί και καταξιωμένοι σεφ της ζαχαροπλαστικής θα φτιάξουν εμπνευσμένα γλυκά με νέες τεχνοτροπίες και πρωτότυπα υλικά. Παράλληλα, με λαμπερά κοσμήματα θα πλημμυρίσει από τις 23 έως 26 Φεβρουαρίου το Metropolitan Expo της Αθήνας με την έκθεση International Jewelry Show, η οποία ανακάμπτει δυναμικά και περιλαμβάνει συνολικά 370 εκθέτες, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου του κοσμήματος, των ορολογίων και των πολύτιμων λίθων. Είναι η 36η Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, η Athens International Jewelry Show, η οποία πραγματοποιείται από 23 μέχρι και 26 Φεβρουαρίου 2024 στο Metropolitan Expo, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι μια έκθεση η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός για τον κλάδο μας και αποτελεί σημείο συνάντησης των εκπροσώπων του χώρου μας. Από τους δύο τομείς, και τον δευτερογενή και τον τετρογενή. Φέτος τα στοιχεία λένε ότι θα είναι 370 εκθέτες έμεση και άμεση, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι που έρχονται στην Ομοσπονδία είναι πολύ θετικές όσον αφορά την επισκεψιμότητα από όλα τα μέρη της χώρας και από το εξωτερικό. Να σημειωθεί πως στις παράλληλες εκδηλώσεις ξεχωρίζει η προβολή της ταινίας μικρού μήκους για το ελληνικό κόσμημα και την ιστορία του με τίτλο Love in the Making, την ερχόμενη Κυριακή, ένα έντεχνο κινηματογραφικό ταξίδι στο κόσμημα διάρκειας 9 λεπτών και πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχών, Κοσματοπολών, Ορολογοπολών.